Με ιδιαίτερη χαρά θέλω να καλωσορίσω τους προπονητές που παίρνουν μέρος στο διασυλλογικό United Basketball Camp φέτος στην ΚΟ. Είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε μαζί με τις ομάδες αρκετά νωρίς μέσα στη σεζόν. Περιμέναμε σίγουρα περισσότερες συμμετοχές, αλλά γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, ούτως ώστε τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος στο camp να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες γίνεται. Με τη σειρά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον coach, τον Δημήτρη τον Γαλάνη, ο οποίος ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα μου στο να στήσουμε όλη αυτή την διοργάνωση. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Kobe Carl που έρχεται από την Αμερική και το NBA και δίνει ιδιαίτερη έγκλη στη διοργάνωσή μας. Το Γιάννη το Δαμαλή, ο οποίος έρχεται από τη Θεσσαλονίκη με πολλή εμπειρία και έχει να δώσει πάρα πολλά στα παιδιά του νησιού. Και το Χρήστο Τσίμπο, ο οποίος και αυτός με το δικό του αέρα προσφέρει πάρα πολύ στην διοργάνωσή μας. Αυτά από μένα, ευχαριστώ πολύ. Να έχουμε δύο υπέροχες εβδομάδες με τα παιδιά. Και πάμε να περάσουμε όμορφα. Καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Να καλωσορίσω τους φιλοξενούμενους μας από Θεσσαλονίκη, Αθήνα και την μακρινή Αμερική. Είμαστε εδώ με τον Κώστα Τσουχαρίση. Δεν σας κρύβω ότι είχαμε μια άρεση συνεργασία με το Γκάλης που είχαμε διοργανώσει πριν 1,5 χρόνο. Δειλά-δειλά φτάνουμε στην κανονικότητα, θέλουμε να πιστεύουμε. Και έτσι γεννήθηκε αυτή η ιδέα, Κώστα, πριν 2-3 μήνες, με το σκεπτικό που έχουμε ως Δημοτική Αρχή να ενώσουμε και να κάνουμε κάτι διασυλλογικό, έτσι ώστε όλα τα σωματεία, λόγω της αναγνωρισιμότητάς σου και της πασχετικής σου παιδείας και εντός γηπέδων, αλλά και εκτός γηπέδων, που πρέπει να το ομολογήσω ότι είσαι ένας άνθρωπος σπανίου χαρακτήρας, και 2-3 χρόνια που συνεργάζομαι μαζί σου είμαι πραγματικά εκπληκτός από τη στάση σου, την ταπεινότητά σου και τη συνεργασία σου. Σε αυτό το πλαίσιο σκεφτήκαμε να διοργανώσουμε ένα διασυλλογικό camp basketball που θα φιλοξενήσουν και θα πάρουν μέρος όλες οι ομάδες. Τα διαδικαστικά θα σας τα πούν και οι καλεσμένοι μας για πόσες μέρες διαρκεί. Εμείς ως Δήμος είχαμε την υποχρέωση και βοηθάμε στο τεχνολογικό υλικό και στον εξοπλισμό που θα μας ζητηθεί από τον Κώστα και τους συνεργάτες του. Θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τις ομάδες οι οποίες στήριξαν αυτό το διασυλλογικό camp, διότι δεν στηρίζουν τον Κώστα το Χαρίση, στηρίζουν τα παιδιά, στηρίζουν το Δήμο. Ως μοναδικό δυστυχώς εκπρόσωπο όλων των σωματείων είναι εδώ ο Νίκος Εμμερίνης, ο πρόεδρος του ΦΥΒΟΥ. Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για τη στήριξη και αυτού του camp, αλλά γενικότερα όλων των εκδηλώσεων που κάνει ο Δήμος. Το μπάσκετ ενώνει, και ένα camp μπάσκετ δεν είναι μόνο απλά μια αθλητική εκδήλωση. Είναι μία μίξη πολιτισμού, κουλτούρας και παιδείας. Η παρουσία του Kobe Carl, ενός ανθρώπου ο οποίος έρχεται όχι θα πω μόνο από τον κόσμο του NBA, αλλά από κολεγιακή εκπαίδευση, από μια οικογένεια όπου ο πατέρας του είναι ο τρίτος μεγαλύτερος πολυνίκης στο NBA, και φυσικά δεν είναι επιλεγμένος μόνο για την επάρκειά του αθλητικά και στο χώρο του μπάσκετ, αλλά για την επάρκειά του ως μέντορας που μπορεί να μεταφέρει μηνύματα ζωής όχι μόνο στους νέους, αλλά και σε εμάς ως προπονητές. First, it's an honor for me to be here. Kostas, thank you for having me and coach bringing me and working with these two coaches. You know, we're here for basketball and we're here for the kids of this island. So. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Ευχαριστώ τον Κώστα και τον coach που με κάλεσαν στο νησί, και είναι μεγάλη τιμή όπου δουλεύω με τους προπονητές εδώ πέρα και είμαι σε αυτή τη διοργάνωση. Με ρωτάνε φίλοι μου γιατί είμαι στην Ελλάδα. Και σε μια διαδικασία που είναι δύσκολο να τους δώσεις να καταλάβουν τους λόγους που είμαι εδώ. Ο λόγος που είμαι εδώ είναι γιατί αγαπάμε, έχουμε κοινό παρονομαστή, το μπάσκετ και την αγάπη γι' αυτό. Βρέθηκανε, ο Κώστας ήταν στην Καλιφόρνια, εμείς συναντηθήκαμε όταν πήγα και τον συνάντησα και ήταν στους Lakers. Οι άλλοι coaches έχουν coachάρει σε διάφορες άλλες χώρες. Γενικά το μπάσκετ είναι ένας προορισμός όπου αλλάζουμε απόψεις, γίνομαι καλύτερος βλέποντας τις απόψεις των άλλων και μαθαίνω από αυτούς. Γενικά
το μπάσκετ είναι ένας κοινός τόπος επικοινωνίας. Χτες είχαμε ένα υπέροχο δείπνο και φυσικά συζητήσαμε για όλα τα θέματα. Ο coach ενημερώθηκε ότι η ομάδα κάποια στιγμή έπαιζε και στις υψηλές κατηγορίες και τώρα αυτό το γεγονός μπορεί να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στο νησί, στο να δημιουργεί μια κουλτούρα και μια προσέγγιση ότι να ξαναγεννηθούν πράγματα από τις νεαρές ηλικίες στο νησί και να προχωρήσει το νησί αθλητικά και στον τομέα του μπάσκετ. Αυτός έχει δύο παιδιά, 5 και 7, εγώ έχω μία κόρη 4,5. Είναι δικιά μας υποχρέωση να δείξουμε τη χαρά του παιχνιδιού, να πιστέψουν οι κολαπτώμενοι νέοι στον εαυτό τους, σε μια διαδικασία μάθησης και να προχωρήσουν τη ζωή τους σε μια εποχή όπου υπάρχει κατήφια, υπάρχει οικονομική δυσχέρεια, υπήρχε η εποχή του COVID. Τώρα είναι η εποχή να κάνουμε εμείς ως ενήλικες το βήμα και να δείξουμε την πρόοδο στους νέους ανθρώπους. Εμείς δεν χρειάζεται να πούμε κάτι ιδιαίτερο, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εγώ βρίσκομαι δεύτερη φορά εδώ. Ευχαριστούμε Κώστα για όλα. Νομίζω ότι είναι τιμή για το νησί στον χώρο του μπάσκετ να σε έχει κοντά του. Θα θέλαμε πολύ και στη Θεσσαλονίκη να είσαι εκεί κοντά, να είσαι στο χώρο μέσα και στο βορρά εκεί. Νομίζω ότι έχεις να προσφέρεις πάρα πολλά. Πρέπει να σε εκμεταλλευτεί όσο περισσότερο γίνεται το νησί. Εμείς θα δώσουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτό που σκοπεύεις να κάνεις και να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από πλευράς ατομικής τεχνικής και μπάσκετ στα παιδιά στο κάμπ. Είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση. Είναι τιμή μας που είναι εδώ ο coach Carl. Εμείς είμαστε πολύ μικροί μπροστά του. Αισθανόμαστε χαρά που είμαστε δίπλα του. Και έχουμε έρθει εδώ για να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και στα δικά σας παιδιά, ας πούμε, που είναι λίγο το νησί κάπως πιο αποκομμένο και γενικά και η επαρχία είναι λίγο πιο αποκομμένη από τον μπάσκετ και γι' αυτό είναι τόσο μεγάλο όλο αυτό που έχει διοργανώσει εδώ ο Κώστας από ό,τι βλέπω και με τον Δήμο και με τον coach. Και προσπαθούμε να το στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων μας να στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες ανεξαρτήτου χρώματος, συλλόγων ή απόψεων. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Κόμπι Κάρλ εδώ, αυτός ο εξαιρετικός προπονητής, ο Κότσο Γαλάνης, ο Γιάννης, ο Χρήστος, αυτοί οι άνθρωποι του μπάσκετ είναι εδώ. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι μπορούν να δώσουν πολλά πράγματα στα παιδιά μας, κάτι το διαφορετικό, να κάνουν δύο εβδομάδες μια προπόνηση εξαιρετική που θα βελτιώσει τα ατομικά τους χαρακτηριστικά πάνω στο παιχνίδι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχόμαστε καλή διαμονή και εύχομαι αυτό να είναι η αρχή μιας προσπάθειας που θα εξελίσσεται και θα μεγαλώνει τα επόμενα χρόνια.